Γεια σας. Δεν θα τραγουδήσω. Καταρχάς θέλω να πω ότι σε αυτό το βήμα βρίσκομαι εκπροσωπώντας τους υπόλοιπους συναδέλφους μου για να μην ανέβουμε όλοι μαζί επάνω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, κυρίως τα γυμνάσια και τα λύκεια του Ανεπιστημίου που τα βλέπω εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρετε, επικρατεί μια στενοχώρια. Οι περισσότεροι πιστεύετε, νομίζω, ότι τίποτα δεν αλλάζει. Όμως η χθεσινή είδηση από την Κέρκυρα έδειξε ότι όλοι μαζί μπορούμε κάτι να αλλάξουμε. Και ότι είμαστε όλοι εδώ είναι πολύ θετικό πράγμα. Είναι μεγάλο όπλο για τη διαπραγμάτευση που θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κανένας όμως δεν ξέρει τι θα γίνει. Είναι όμως μια καινούργια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει από ανθρώπους που πονάνε το τμήμα, τους καθηγητές μας δηλαδή, τους μόνιμους. Εγώ εκπροσωπώ τους έκτακτους. Βρίσκομαι στο Λυξίδι 15 χρόνια, 17 είναι το day. Εμείς είμαστε εδώ 15 συναπτά χρόνια και προσπαθούμε για ένα πράγμα που για τους περισσότερους από εσάς μπορεί να μην είναι πολύ σαφές, είναι λίγο πιο ακαδημαϊκό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το τμήμα σε αυτόν τον τόπο, δημιουργώντας μέσα από τα δικά του τα πανεπιστημιακά κριτήρια, τα ακαδημαϊκά, είναι ένα κομμάτι αυτού του χώρου. Σαν τέτοιο κομμάτι, μαζί με εσάς μπορεί να μείνει εδώ. Μόνο του δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Δηλαδή, η στήριξή του από την κοινωνία πρέπει να είναι έντονη για να υπάρξει εδώ αυτό το τμήμα. Τώρα, τι γίνεται με όλα αυτά. Ασφαλώς αισθανόμαστε πληγωμένοι από τη διοικούσα μας επιτροπή. Οπότε χαιρετίζουμε τη χθεσινή απόφαση σαν ένα εφαλτήριο, σαν μια καινούργια αρχή, για μια καινούργια συζήτηση που θα γίνει σε μια άλλη βάση. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι η βιωσιμότητα του τμήματος. Να είναι βιώσιμο το τμήμα. Χαιρετίζουμε το Πανεπιστήμιο. Ασφαλώς θα είναι κάτι θετικό το να ενταχθούμε μέσα σε ένα χώρο πανεπιστημιακό, ανώτερο, αλλά με τι όρους και με τι προϋποθέσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Διοικούσα Επιτροπή δεν το σκέφτηκε καν. Δηλαδή, αισθανόμαστε προδομένοι από αυτό. Και ελπίζουμε ότι η συζήτηση που θα ξεκινήσει με τους καθηγητές των τμήματων θα είναι πολύ πιο ουσιαστική και πολύ πιο αποτελεσματική σε αυτό που θα καταφέρει. Εγώ αυτά ήθελα να πω και θα δώσω το βήμα στον κύριο Μπούκα, τον πρώην προϊστάμενό μας, να σας τα πει καλύτερα. Γεια σας, ευχαριστώ.